Αυτό είναι ένα βαρετό κουτί. Είμαι εγώ βαρετή? Λοιπόν, αυτό εδώ το κουτί το έχω πάρει για να το πάω στο γραφείο. Για να βάζω πραγματάκια μέσα. Είχα ένα παλιότερα, το οποίο όμως το χρησιμοποιώ για κάτι άλλο τώρα, οπότε αγόρασα αυτό εδώ για να έχω μέσα τα πραγματάκια μου. Γιατί, ξέρετε, μία σπίτι, μία τηλεεργασία, έχω καταντήσει να κουβαλάω στην τσάντα μου πράγματα τα οποία τα πάω και τα φέρνω, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται αυτό. Οπότε πήρα το κουτάκι, για να μην είναι χύμα, δεν την μπορώ την ανακατοσούρα. Αλλά αυτό είναι ένα βαρετό κουτί. Είμαι εγώ βαρετή. Λοιπόν, οπότε παίρνοντας μία ιδέα από το πλεκτολόγιο, θα σας έχω το link του λογαριασμού της κοπέλας, το κουτί περιγραφής είναι στο Instagram, η οποία έφτιαξε ένα βαζάκι για καραμέλες στολίζοντας το μελουλούδια. Και βλέποντας και ακόμη ένα κανάλι το οποίο νομίζω είναι ιαπωνικό, μπορεί, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Κίκο λέγεται, και αυτό θα σας έχω στο κουτί περιγραφής. Σκέφτηκα λοιπόν, εγώ που αγαπώ τόσο πολύ τα λουλούδια και σας έχω πρίξει, δεν θα κάνω ένα λουλούδι γι' αυτό εδώ το σκέτο το κουτί. Θα κάνω λοιπόν λουλούδια. Πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα 4 χρώματα. Αυτό εδώ είναι λευκό πεταλούδα κοτόν περλέ. Αυτό εδώ το μοβ, που επίσης είναι κοτόν περλέ. Και έχω και αυτά τα 2 χρώματα από Flying Tiger. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτά. Το λευκό θα το βάλω στο κέντρο, για να κάνω τη βάση μου. Και έπειτα θα παίξω με τα υπόλοιπα χρώματα και... Το κοτόν περλέ θα το κρατήσω διπλό, αυτό είναι λίγο πιο χοντρό το νήμα. Και βελονάκι νούμερο 2. Θα ξεκινήσω με το λευκό, το οποίο το κρατάω διπλό. Παίρνω το βελονάκι μου και θα ξεκινήσω με μαγικό κύκλο. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που μπορείτε να βρείτε. Τα puff stitch, flowers. Εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτή που νιώθω ότι ταιριάζει καλύτερα και στο νήμα που έχω, γιατί είναι αρκετά λεπτό, και θα ξεκινήσω κάνοντας 12 άριχτα μέσα στον κύκλο μου, μετρώντας και αυτό εδώ το οποίο έχω κάνει τώρα. Άρα έχω 1, 2. Αφού έχω κάνει τους 12 πόντους μου, θα τραβήξω λίγο το νήμα μου για να σφίξω τον κύκλο μου, όχι πολύ όμως. Και τώρα εδώ θα αλλάξω χρώμα. Θα ξεκινήσω με αυτό το ροζουλί από το Flying Tiger. Και εδώ σε αυτόν εδώ τον πόντο θα μπω στον πρώτο που έκανα, τραβάω λιγάκι. Και κάνω μία αλυσίδα από 3. Τώρα δουλεύω τους πόντους μου αναδιάδες, δηλαδή θα κάνω κανονικά 6 πεταλάκια.
αυτό εδώ μετράει σαν να έχω κάνει ένα ποδαράκι περίπου, γιατί δεν κάνουμε ακριβώς ποδαράκια. Οπότε τώρα για να ξεκινήσω θα γυρίσω το νήμα μου στο βελονάκι, θα μπω ξανά εδώ μέσα που έχω κάνει τον πρώτο μου πόντο, θα τραβήξω νήμα και θα το φέρω να είναι στο ίδιο ύψος που είναι η αλυσίδα που έχω κάνει και θα πλέξω μία φορά. Ξανά γυρίζω το νήμα μου στο βελονάκι, μπαίνω μέσα στο λευκό κομμάτι, τραβάω και έχω τρία ποδαράκια, να τα πω, τρία ποδαράκια θα τα πω. Άλλη μία στον ίδιο πόντο. Και σύνολο έχω πάνω στο βελονάκι μου 4 πόντους. Τώρα κάνω το ίδιο, περνώντας όμως τον επόμενο πόντο, χωρίς να πλέξω. Τραβάω, 5 πόντους πάνω στο βελονάκι μου, ξανά μέσα. Έξι πόντους στο βελονάκι μου, ξανά μέσα. 7 πόντους στο βελονάκι μου και άλλη μία, 8 πόντους στο βελονάκι. Και τώρα τους πλέκω όλους μαζί, μία, και μπαίνω εδώ στον πόντο που έπλεξα τα τελευταία μου ποδαράκια και πλέκω ένα βουβό. Και αυτό είναι το πρώτο μου πεταλάκι. Τώρα, εδώ δεν διορθώνω αυτή τη στιγμή πολύ τις κλωστές, γιατί θα τις τραβήξω μετά όλες μαζί. Μπαίνω στον επόμενο πόντο και πλέκω βουβό, αλυσίδα από 3 και συνεχίζω πλέκοντας αυτά τα ποδαράκια, 4 σε κάθε πόντο μετρώντας και την αρχική μου αλυσίδα, 3, 4, σύνολο δηλαδή και στους δύο πόντους θα πρέπει να έχω 8. Τα πλέκω όλα μαζί, μπαίνω εδώ στον αρχικό μου πόντο, πλέκω βουβό και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος, το βλέπετε έτσι λίγο ανακατεμένο, αλλά θα το φτιάξουμε. Κόβω εδώ την κλωστή μου. Και είναι έτοιμο το παφ λουλούδι μου με το λουλούδι με το παφ stitch. Λοιπόν, συνεχίζω. Νομίζω ότι θα κάνω 3 ή 4 από το καθένα. Θα δω τώρα πώς θα μου βγει και μετά θα τα κολλήσω με σιλικόνι πάνω στο κουτάκι μου. Θα κρύψω εννοείται τις κλωστές και μετά θα τα κολλήσω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα ράψω. Οπότε θα χρησιμοποιήσω σιλικόνι. Αυτά τα λίγα λουλουδάκια έκανα να τα γυρίσω σωστά. Τα διόρθωσα λιγάκι για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα τα παφς. Και
Τώρα θα βάλω το πιστόλι σιλικόνης για να μπορέσω να τα κολλήσω πάνω στο κουτάκι μου, αφού πρώτα θα δω πώς θα τα βάλω. Λοιπόν, τα έχω φτιάξει κάπως έτσι, τώρα δεν θα ταλαιπωρηθώ άλλο παραπάνω. Έχω αυτό το πιστόλι σιλικόνης από τα Leroy Merlin. Ελπίζω να μου κολλήσει, προσπαθώ λίγο να σας δείχνω κιόλας παράλληλα. Θα πάρω... να προσθέσω λίγη κόλλα. Βγήκε η μισή πάνω στο χαρτί. Ξέχασα να σας πω, χρησιμοποίησα και έκανα και κίτρινο χρώμα από πάλι νήμα που είχα από τα Flying Tiger, είναι ίδιο δηλαδή με τα ροζ, και για το κέντρο εννοείται ότι χρησιμοποίησα το κορδονάκι πεταλούδα που είχα, το κορδονάκι λέω, το κοτόν περλέ, συγγνώμη.
Και έτοιμο το κουτάκι μου. Εννοείται ότι μπορώ να βάλω ό,τι θέλω παραπάνω και την Άρτα και τα Γιάννενα άμα θέλω. Εγώ θα το κρατήσω έτσι προς το παρόν. Αν νιώσω ότι θέλω να το αλλάξω, θα το φέρω σπίτι και θα το πειράξω. Αυτό ήταν και το βίντεο αυτής της εβδομάδας. Θα προσπαθήσω να σας έχω πλάνα, ίσως και από το γραφείο, είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό, πάρω το κουτάκι, μόλις το τελείωσα. Ξέρω ότι θα μπορούσα να βάλω και γύρω-γύρω και να το κάνω ακόμα πιο πλούσιο σε λουλούδι. Εγώ θα το αφήσω έτσι προς το παρόν, αν θελήσω να το αλλάξω. Είναι πολύ χαρούμενο, δηλαδή το βλέπω και φτιάχνει το κέφι μου. Αν θελήσω να το αλλάξω, θα δω αν θα το φτιάξω και ειλικρινά τώρα δεν ξέρω αν θα το τοποθετήσω έτσι στο γραφείο ή αν θα το τοποθετήσω έτσι. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Θα δείξει. Γιατί ανοίγει και έτσι μια χαρά, δεν έχω θέμα. Θα βάλω ένα βιβλιαράκι από πάνω έτσι να μου σταματήσει η κόλλα όσο το δυνατόν καλύτερα και ελπίζω να σας δώσω και σας έμπνευση, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, και εγώ πήρα έμπνευση από άλλους δύο λογαριασμούς, έναν στο Instagram και έναν στο YouTube, και το είχα στο μυαλό μου ότι κάτι θέλω να φτιάξω, κάτι σε λουλούδι θα έβαζα. Τώρα δοκίμασα αυτό, θα δείξει. Αν θέλω να το αλλάξω ανάλογα με την εποχή, θα το αλλάξω, αν και είμαι παιδί του λουλουδιών, μου αρέσει να τα βλέπω όλο το χρόνο. Αυτά λοιπόν από μένα. Ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, με βοηθάει πάρα πολύ. Να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο, γιατί δεν έχω πάντα σταθερή ημέρα από τότε που ξεκίνησε η νέα χρονιά, οπότε σας έρχεται η ειδοποίηση ότι έχω ανεβάσει βίντεο για να μπείτε να το δείτε. Και φυσικά μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.